Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Γεια σας. Και πάλι, Γιώργη Μπέμπου. Κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πρώτης κοινότητας. Πρόεδρε μου, καλώς ήρθατε. Ο πρώτης της έκκλησης. Λοιπόν, για ελάτε να μου δείξω τι ωραία πρόεδρο θα είναι. Αυτό το 1974. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, γιατί κάναμε μια μεγάλη επένδυση στον οργανισμό και δεν έχουμε πρόθεση να μην τη στηρίξουμε. Γιατί θα έχουμε πολλές δράσεις ακόμα να αναπτύξουμε. Οπότε να μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν αγγελιάσαμε μαζί με την έκθεση για να είναι ελκυστικό το πρόγραμμά μας. 21 εκατομμύρια πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, 13 εκατομμύρια από το ΙΜΕΠΕΡΑ και 14 εκατομμύρια από το πρόγραμμα της περιφέρειας, το ΑΕΣΠΑ της περιφέρειας του Περιφερειάκη. Τώρα, εδώ είναι ακριβώς τι κάνουμε. 140.000 τετραγωνικά μέτρα είναι συνολική έκταση, ναι, είναι συνολική έκταση η περιφραγμένη. Ναι, υφιστάμενη. Ναι. Δεν προσθέτεται καινούριο... Ναι, σε δεύτερο σχέδιο. Ναι. Τα 9,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα είναι στεγασμένη χώρα, 9,5 στρέμματα. Τρία κτίρια, θα στα δείξω. 2.500 τετραγωνικά μέτρα είναι πράσινες στέγες, γίνεται βιοκλιματικό όλο το project. 5 πλατείες έχουμε, 4.000 πεζοδρόμους, 2.000 κουδερατοδρόμους και 250.000 θέσεις στάθμισης. Τώρα, αφορούν τρία κτίρια. Το πρώτο κτίριο είναι... αφήνουμε. Εδώ έχουμε επίσης αυτό το κτίριο, έχει δύο ορόφους όπως το βλέπετε ακριβώς. Έχει πυρήνες υποστηρικτικών φόρων για κυνήγιες, όπως τα λέμε. Είναι, εδώ θα στεγάσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις. Και το τρίτο κτίριο, το οποίο θα σας το δείξω, θα στηθεί εδώ αριστερά όπως καταλαβαίνουμε, είναι το κέντρο ενημέρωσης. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα με αυτά. Αυτά είναι καινούργια. Αυτά είναι καινούργια. Να σας πω ότι πέρασε, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Πέρασε τον έλεγχο στο προσυμβατικό αυτοελεκτικό συνέδριο, συνολικού προπολογισμού 48 εκατομμύρια. Κρίθηκε νόμιμη όλη η διαδικασία και περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση να μας καλεί για να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον Ανάδο. Ναι. Έχουμε ήδη Ανάδο. Ποιος, ναι, ναι. Είναι μια κοινοπραξία στην οποία μετέχει και η Τέρλα. Μάλιστα. Για όλους. Ένας. Έχει χρονοδιάγραμμα παράδοσης 2 έτη, δηλαδή τελειώνει το 2025. Ελπίζουμε να τον γενιάσετε στην επόμενη θητεία σας. Και αυτό είναι το κέντρο ενημέρωσης, όπως ακριβώς το λέω, το οποίο έχει υπέργειους χώρους 720 τετραγωνικά μέτρα και υπόγειους και βοηθητικούς χώρους, όπως ακριβώς εκτίθεται σαν σχέδιο αρχιτεκτονικό. Εξαιρετικό. Οπότε ουσιαστικά ο χώρος είχε καταληφθεί από εκεί. Είχε καταληφθεί αυτό το κέντρο. Αναπαράσταση βιωματική συμμετοχή. Πρόεδρε μου, αυτό το κέντρο που είχαμε φτιάξει εκεί τότε, ο τουρίδες, ο Νέα Μαδημαχός, τότε ήταν πρωτοποριακό, το είχαμε πίσω. Και τώρα το κάνω τώρα με την χορηγία αυτή, γίνεται αναβάθμιση και το τουρίδες ενημέρωσης. Σαν να θα γίνει και ένα μέρος μουσείου. Έχουμε συμβεί με την κυρία Μερδόνη για να φέρουν και. Να φέρουν ό,τι βρουν. Θέματα τα οποία και εδώ πέρα. Που αφορούν τι θερμοπύλες, αλλά είναι στα υπόλοιπα. Και εδώ πέρα, για να μπορούμε να το λύσουμε, είμαστε στην γειτονιά που είναι τη κυβέρνηση από το δικαστικό μέγαρο, που θα μιλήσουμε για το διοικητήριο. Άρα, μιλάμε για ένα τελείως νέο αστικό πόλο. Το κολυμπητήριο. Είναι όλα σε αυτή την περιοχή. Είναι η ανατολική πλευρά τη πόλη. Είναι ίσω. Εδώ πάνω. Γεια σας, Ιωβίδη Καρδέ, συγχαρητήρια, να τα κατοστήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι δεν κάνω σωστά στη χώρα. Οπότε έτσι συνέχισα και είπα, ok, αφού εγώ μπορώ να το κάνω, θα πάω να σπουδάσω, όσο μπορώ, θα γίνω από ίδια γραμμή, να προσφέρω όπως μπορώ. Αλλά νομίζω ότι εκτός από το θέμα των υποδομών, είναι και το θέμα της νοοτροπίας. Γιατί πλέον στη Λαμία έχουμε υποδομές, το θέμα είναι και με τους επόμενους. Να μην το τρομάξουμε, γιατί προσεγγίζουμε ευθυντικά, μετά αν χρειάζεται να κάνουμε. Ναι. Εδώ είναι το.
Ναι. Το οποίο έχει συνολική επιφάνεια 5.700 περίπου τετραγωνικά μέτρα, είναι τεράστιο. Έχει τρία στάδια, τρεις ορόφους, αν το πω έτσι όπως το λέμε. Είμαστε μεταξύ του ισογείου και του πρώτου ορόφου. Το ισόγειο περιλαμβάνει και την πισίνα, τη δεξαμενή ολυμπιακών διαγραφών. 1.250 τετραγωνικά μέτρα είναι 50x25. Και βαθιά, ναι. Πιο βαθιά. Έτσι. Και περιλαμβάνει επίσης χώρους γραφείων. Και ο πρώτος όροφος είναι 650 τετραγωνικά μέτρα, περιλαμβάνει τις κερκίδες και τα θεωρία και ό,τι ακριβώς είναι εκτός. Τα αποδυτήρια από κάτω. Τα αποδυτήρια από κάτω. Υπάρχουν και υπόγειο περίπου 4.600, το οποίο είναι, περιλαμβάνει, έχει αποδυτήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ταμί κλπ. Αυτά τα οποία είναι τα οποία δεν είναι τελευταία. Και αυτή είναι η βοηθητική. Έχει μια αποθηκευτική πισίνα 125 τετραγωνικά μέτρα, η οποία είναι εκτός, στο ισόγειο, πιο πάνω. Είναι χιλίων περίπου 150 θέσεων, 1.150 θέσεις. Είναι, και έχει, όπως σας είπα, ένα προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σύμβασή του είναι στα 4.400 για να κατασκευαστεί. Είναι στο 80% φυσικό αντικειμένο. Τελειώνει το Σεπτέμβριο, είναι το καλό. Μάλιστα. Με το καλό... Και το, με το καλό το γενιάσετε. Λέω το αδικού μου, το λέμε κολυμπητήριο, στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ δύναμο αθλητικό κέντρο. Αυτό το συνδέω με το Χαλκιοπούλιο, είναι δίπλα κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Μεταξύ του Χαλκιοπουλίου και Κολυμπητρίου θα κάνουμε ένα περιβάλλοντα χώρο, θα το χρηματοδοτήσει πάλι ο περιφερειάρχης μας 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να διαμορφώσουμε το χώρο αυτό. Και θα συνδέσουμε την Πανελλήνια, Έκθεση Λαμίας και τα τρία αυτά, του δύο αυτούς αθλητικούς χώρους. Θα γίνει ένα μεγάλο εξωτερικού χώρου, τίποτα skateboard, τίποτα κανένα... Καμία αναρρίχηση. Κάναμε και πίστα αναρρίχηση. Γιατί έχετε χώρο. Κάνα πάντελ, το οποίο όπως το λέμε, το οποίο τώρα... Θα φέρω τον Ιμπρέμι μου. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις σχετικά χωρίς πολλά. Στον περιβάλλοντα χώρο έχουμε... Γιατί έχετε πολύ, φόρο. Έχουμε ήδη μελετήσει να κάνει μια πίστα αναρρίχησης. Στον περιβάλλοντα χώρο μεταξύ δηλαδή του Κολυμπητηρίου και του Χαλκιοπούλιου. Θα κάνουμε μια πίστα αναρρίχησης. Την έχουμε μελετήσει και το έχουμε βάλει έτσι. Έτσι θα έχει ζωή. Ναι, αποκτά έτσι η νότια-ανατολική πλευρά. Η νότια-ανατολική πλευρά της πόλης αποκτά μια άλλη διάσταση. Που είναι και ίσως της πόλης. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα τα. Τα βασικά έχουν έκλεισε το πάνω. Είμαστε πριν τις εκλογές θα το πούμε έτοιμα. Λέω, ξέρει πώς θα γίνει το εκλογές και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το εκλογές. Με εντυπωσίασες. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις αυτοδιοικητικές και μετά για τις... Το έχω αντιληφθεί πλήρως. Εδώ στη Στερεά έχουμε την ευτυχία και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου να έχουμε άριστη συνεργασία προς όφελος κυρίως των πολιτών και της κοινωνίας για να προωθούνται και πολιτικές κυβερνησίες. Και τα αποτελέσματα έρχονται σήμερα. Δύο μεγάλα έργα, τα πιο εμβληματικά έργα, ιδίως η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που έχει αυτόν τον προϋπολογισμό, 48 εκατομμύρια, ένα τεράστιο έργο το οποίο. Και είναι και καλύτερη η απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν λίγους και τα παίρνουν μόνο λίγες εταιρείες. Σας έρθουν εδώ να δουν πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη όλης της περιοχής αυτό που κάνετε. Για όλη την Ελλάδα.